Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που κάλεσε το εργατικό κέντρο της Πάτρας το πρωί της Πέμπτης. Περισσότερα από 2.000 άτομα βρέθηκαν στους δρόμους ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά. Μεγάλη επιτυχία της απεργιακής συγκέντρωσης και της ίδιας της απεργίας σήμερα στην Πάτρα σε μια σειρά κλάδους. Νεκρά όλα τα κατασκευαστικά έργα, αρκετά εργοστάσια στη βιομηχανική και πολλοίς κόσμος από άλλους κλάδους. Είναι μία απάντηση στην κυβέρνηση, μία απάντηση στην προσπάθεια της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος που υπονόμευσε την απεργία. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει αδελή, ενώ στην Πάτρα συμμετείχαν αρκετά εργατικά συνδικάτα και σωματεία. Ένα νομοσχέδιο τερατούργημα όπου ουσιαστικά θεσμοθετεί περισσότερες ώρες δουλειάς. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν δίνει τις αυξήσεις, δεν ουσιαστικά βοηθάει τον κόσμο να ζήσει και να ζήσει με αξιοπρέπεια από το μισθό του, θεσμοθετεί περισσότερες ώρες δουλειάς για να ζήσει ο κόσμος. Το εργασιακό νομοσχέδιο εισήχθη στη Βουλή και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η σημερινή απεργία αποτελεί την απάντηση των εργαζόμενων, της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας απέναντι στο αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που κλιμακώνει την επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους καταστρατηγώντας οτιδήποτε εργασιακό δικαίωμα έχει απομείνει, υλοποιώντας το σύνολο των απαιτήσεων των εργοδοτών. Η υλοποίηση ενός τέτοιου νομοσχεδίου θα αποτελέσει τη θριαλίδα για την επιδείνωση, για την ραγδαία επιδείνωση στις θέσεις των εργαζόμενων. Στην κινητοποίηση που κάλεσε το εργατικό κέντρο Πάτρας παρευρέθηκαν και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης καθώς και εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών παρατάξεων. Ανατρέπει σε μεγάλο βαθμό και εκτιμένα πάρα πολλά χρόνων του εργατικού κινήματος, υποβαθμίζει και ελαστικοποιεί ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις και είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να ανατραπεί. Εμείς ως παράταξη στην περιφέρεια θεωρούμε ότι έχουμε λόγο πάνω σε αυτά τα πράγματα, θεωρούμε ότι η περιφέρεια έχει λόγο ως προς όλα αυτά τα πράγματα. Πρόσωποι συνδικάτων και σωματείων διαμηνύουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους, ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, ενώ την πλευρά του Υπουργός Εργασίας, Άδωνης Γεωργιάδης, υποστηρίζει πως οι διατάξεις είναι ευνοϊκές για τους εργαζόμενους.